Ξεκινάω από μια διατύπωση και από μια διαπίστωση ότι αυτό που παρακολουθήσατε και σήμερα εδώ είναι η θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πολιτικό πολιτιακό σύστημα της χώρας. Μίλησαν εκείνοι που έχουν χρήματα και διαθέτουν χρήματα για να κάνουν προγραμματισμό. Εγώ θα σας πω, ναι. Μια φορά δήμαρχος, πάντα δήμαρχος. Τέλος. Επειδή εγώ δεν είμαι... θα απαντήσω το τι κάνουμε εμείς, χωρίς να έχουμε καμία υποστήριξη. Καμία υποστήριξη, γιατί αυτά είναι εξαγγελόμενα προγράμματα που σωστά, και δεν θα μπω ποτέ στη συζήτηση γιατί επιλέχθηκε ο Α ή ο Β ή ο Γ ή ο Δ Δήμος, θα πω τη συνολική ψηφιακή στρατηγική που έχουμε στο Εγάλεο και ελπίζω το τι έχουμε εφαρμόσει πιλωτικά εμείς με φορείς του ιδιωτικούς πανεπιστημιακούς και της κοινωνίας των πολιτών και ταυτόχρονα ότι θα μπορέσουμε να μπούμε σε μια διαδικασία όταν πραγματικά ανοίξουν τα ζητήματα. Καταρχήν, στο Εγάλεο εμείς δεν έχουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο αγαπημένος μου φίλος και σύντροφος, ο Άκης, μπόρεσε πραγματικά και εμπήκε ο Βίρονας με δημόσια δαπάνη στο πρόγραμμα υψηλών ταχυτήτων. Σε εμάς, το πρόγραμμα το εφαρμόζει η WIND. Δίπλα το εφαρμόζει η Κοσμοτέ και στον παραπάνω Δήμο τον εφαρμόζει πια άλλη η ιδιωτική εταιρεία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα απέναντι σε αυτό. Σε σχέση, ειλικρινά, γιατί πραγματικά έτσι πρέπει να πηγαίνει η πολιτεία και να έχει κριτήρια και χάρηκα που είναι πόλεις σε όλη την Ελλάδα και θα είναι πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί κάποτε και εμείς πρέπει να ξεπεράσουμε συμπλέγματα του δικού μου και του δικού σου. Εγώ χαίρομαι που επειδή είμαι ο πολύ δικός μας, δεν έχω ουσιαστική βοήθεια απέναντι σε αυτά. Θα την πάρω. Όχι. Δεν το λέω καθόλου ειλικρινά αντιπαραθετικά. Γιατί αν μου επιτραπεί, εγώ θα ξεκινούσα από ένα πράγμα από εκεί που τελείωσε η Ρένα. Και θα είμαι απόλυτα σαφής, αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, κύριε Πρόεδρε που μας ανέχεστε. Θα σας πω ένα πράγμα, ότι η σημερινή κατάσταση και η χρήση των νέων τεχνολογιών έχει δημιουργήσει τεράστιες ανισότητες και το πέρασμα στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες. Και ανισότητες που ήδη θα έχουν αρχίζουν να έχουν και βιοπολιτικά αποτελέσματα. Άρα το καθήκον που έχει η αριστερά, και έτσι θα μιλήσω, το πρώτο καθήκον που έχει η αριστερά είναι να αυλύνει έως να εξαφανίσει αυτές τις νέες ανισότητες και τους νέους κοινωνικούς αποκλεισμούς. Άρα αυτό που χρειάζεται οπωσδήποτε είναι η χρηματοδότηση ενός μεγάλου προγράμματος καταπολέμησης του ψηφιακού αναλφαβητισμού. Γιατί ο ψηφιακός αναλφαβητισμός είναι αυτός που θα δημιουργήσει αυτές τις ανισότητες. Και υπάρχουν τεράστιες μάζες πληθυσμού που είναι εκτός αυτών των διαδικασιών. Εμείς με τη βοήθεια φορέων του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών, κάνουμε προγράμματα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών με προσφορά στα ΚΑΠΗ, στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η ενσωμάτωση αυτών των ηλικιών απέναντι σε αυτά. Ήταν σωστό αυτό το ζήτημα που έβαλε η Ρένα, γιατί πραγματικά έχουμε μια τεράστια κρίση δημοκρατίας. Πώς θα πρέπει με τα συστήματα αυτά και τις πλατφόρμες που δημιουργούνται για τη συμμετοχή, τη διαβούλευση και την επικοινωνία έως και την επιλογή, και πρέπει να είναι σωστά, είπε ο Υπουργός, κάτω από δημόσια παρέμβαση και έλεγχο, γιατί αν δεν είναι, έχουμε άλλα αποτελέσματα. Ο μαζικός καταναλωτής έχει γίνει ένας άβουλος χρήστης. Και η Αμερική μας απέδειξε ότι η χρήση των social media έβγαλαν ένα μικρό τερατάκι που είναι ο Τραμπ ανάμεσα στα τέρατα που δημιουργούνται συνεχώς. Αν θέλουν να τα αντιμετωπίσουμε αυτά, χρειάζονται μαζικές δημόσιες επενδύσεις απέναντι στον τομέα αυτό και ταυτόχρονα σε μια ολόκληρη λογική αντιμετώπισης των προβλημάτων που παράγονται από τη σημερινή τεχνολογία. Ξέρουν καλύτερα από μένα, εγώ είμαι ένας απλός παρατηρητής, ότι οι εφαρμογές, αυτά που λέει το Harvard, για τους μεσογενετικούς αλγόριθμους, δημιουργούν όχι πια fake news, αλλά deep fake news. Και αυτό θα καθορίσει, αν δεν μπούμε σε αυτή την παρέμβαση, ζητήματα τα οποία θα αλλάζουν τον τρόπο λογικής και παρέμβασης των ανθρώπων. Γι' αυτό μίλησα για βιοπολιτικά αποτελέσματα που οφείλει η αριστερά να δει.
Είναι προϋπόθεση οι υποδομές της, αλλά είναι η συγκρότηση μιας συγκεκριμένης θεωρίας και αντίληψης, και υπάρχουν πολύ ευρύτερες δυνάμεις από την αριστερά που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, και σαν μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών είναι ζητήματα που ήδη θίγονται και σε κύκλους πέραν των δικών μας, και θα πρέπει εκεί να οικοδομήσουμε νέες συμμαχίες για να διατηρήσουμε τη δημοκρατία και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων. Έτσι εμείς το εργαλείο, αυτό που έχουμε ως εργαλείο, είχα φέρει όλα τα πράγματα μαζί γιατί, για να δω τι θα πω, ας πούμε, από αυτά που κάνουμε. Έτσι εμείς αυτό που έχουμε κάνει, παρόλο που δεν είμαστε στις πιλωτικές εφαρμογές 5G, έχουμε ήδη εφαρμόσει δύο προγράμματα τεχνολογιών 5G με τον ΟΤΕ και το Δημόκρητο και μεγάλα πανεπιστήμια και εταιρείες του εξωτερικού, και είμαστε σε πρόταση για άλλα δύο με την Nokia Spain και το Δημόκρητο, με το University Yulu της Φιλανδίας και πάλι τον ΟΤΕ και το Δημόκρητο, και σε σχέση με τα ζητήματα, γιατί πραγματικά και εμάς μας ενδιαφέρει αυτό το ζήτημα της ψηφιακής, αν θέλετε, αντιμετώπισης ιατρικών προβλημάτων, αυτά που πιλωτικά στην Ελλάδα, στην Equal 1 και Equal 2, λεγόταν τηλιατρική, ήδη έχουμε πάει από το αναλογικά, όπως σωστά είπε ο Υπουργός, στα ψηφιακά, άρα υπάρχει μια μεγάλη μετάβαση που πρέπει και οφείλουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση να παρακολουθήσουμε. Έτσι και εμείς έχουμε υποβάλει, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα σχέδιο με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Καρολίνσκα της Σουηδία, το οποίο βλέπει ένα διακρατικό πρόγραμμα εφαρμογής έξυπνων τεχνολογιών σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας για θέματα γνωστικής εξασθένησης και άνοιας. Με βάση όλα αυτά τα προγράμματα, θέλουμε πιλωτικά να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουμε στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε με χρηματοδότηση είτε ευρωπαϊκή απευθείας είτε εθνική, με βάση πραγματικά την πρωτοποριακή εθνική ψηφιακή στρατηγική που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση και αποπειράται να υλοποιήσει, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που μας έρχονται, δημιουργώντας συνθήκες και χώρους περιορισμένου κόστους, γιατί ποτέ οι πόροι δεν θα είναι τόσοι πολλοί στο άμεσο μέλλον, εκτός αν πιστεύουμε ότι θα γίνει σοσιαλισμός σε όλο τον κόσμο και θα υπάρχουν άπλετοι δημόσιοι πόροι που θα καλύπτουν όλες τις κοινωνικές ανάγκες. Με βάση αυτή τη λογική, στο εργαλείο, θα σας πω πώς συνδέουμε. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, όσο μου πείτε θα πάρω. Θα κάνεις λίγο σύντομα. Ναι. Πόσο θέλετε, 5 λεπτά. Αν σου αρκούν 5 λεπτά. Θα μου αρκέσουν. Το όραμά μας για την πόλη είναι, και θέλω να είμαι σαφές αυτό, ότι δεν είναι η ψηφιακή μας πολιτική έξω από το συνολικό όραμα που έχουμε για την πόλη, είναι το μεταβιομηχανικό εργαλείο. Ως μητροπολιτικό κόμβο, ως κέντρο καινοτομίας και πολιτιστικό προορισμό. Μια πολυσύγχρονη, πολυαλληλέγγυα, βιώσιμη, συμμετοχική και ψηφιακή. Και επιδιώκουμε να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο σε υποδομές και εξοπλισμό για να συναντήσουμε ως πόλη την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, αφού ενσωματώσουμε πλήρως την τρίτη. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της πόλης ως προς την κατεύθυνσή της επιδιώκει τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της λειτουργικότητας των λειτουργιών της, της αποτελεσματικότητας, την ουσιαστική αναβάθμιση και ενίσχυση του επίπεδου των ολοκληρωμένων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες της επιχειρήσης και την ενίσχυση τοπικής δημοκρατίας με τη διασφάλιση της άμεσης συμμετοχής των πολιτών στην αξιολόγηση και τη λήψη των αποφάσεων. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδρομή που δεν εξαντλείται μονάχα σε μια εφαρμογή του διαδικτύου των πραγμάτων στην πόλη, αλλά απαιτεί μια συνολική αντιμετώπιση και ένα και βασικό στοιχείο, και θα το λέω πάντα, τον εκδημοκρατισμό σε αυτό. Γιατί σήμερα η χρήση των τεχνολογιών θα πρέπει να την χάνουν δημόσιου και κοινωνικού ελέγχου και να είναι συνδεδεμένες βέβαια με ένα ευφυές οικοσύστημα το οποίο θα μπορεί να προσαρμόζεται στο εξωτερικό περιβάλλον που υπάρχει, αλλά ταυτόχρονα θα μπορεί να παράγει και αστικά δεδομένα, να ενσωματώνει ψηφιακές τεχνολογίες και να έχει εφαρμογές ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού στη διαχείρισή του. Υπ' αυτό το πρίσμα είναι για μας η βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης ένα εργαλείο αναδιάθρωσης των παραδοσιακών δομών και σχέσεων της κοινωνίας, των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δήμων. Από την άλλη τη μεριά, θέλουμε η Δημοτική Αρχή να λειτουργεί ως φορέας και παράγοντας λύσεων με τους πολίτες συνδημιουργούς και τις επιχειρήσεις συμμετοχικές και υπεύθυνες κοινωνικά. Μπορεί να μετασχηματιστεί έτσι μια πόλη του μέλλοντος πολύ περισσότερο διαδικτυωμένη. Οι αρχές που θέτουμε σε σχέση με αυτό είναι η αλειτουργικότητα. Δεν θα κάνω ανάλυση. Εστίαση στα αποτελέσματα που έχουν σημασία. Δεν είναι ζήτημα για μας η επίδειξη τεχνολογικών επιτευγμάτων, αλλά πώς αυτά επηρεάζουν και βελτιώνουν την καθημερινή ζωή. Η ενεργοποίηση μιας κοινότητας καινοτομίας,
Η αξιοποίηση των δεδομένων και τα ανοιχτά δεδομένα είναι για μας όρος απαράβατος, ο εξυγχρονισμός των υποδομών και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους πολίτες για να γίνει αυτή η χρήση. Έχουμε τέσσερις άξονες δράσης που αφορούν την οικονομία και την ανάπτυξη, την ενέργεια, τον περιβάλλον, την κοινωνία και διαβίωση, την ψηφιακή διακυβέρνηση. Και σε σχέση τώρα με την ψηφιακή διακυβέρνηση, οφείλουμε να δούμε τα χρήματα τα οποία διατίθενται. Από τη μια μεριά αναφέρθηκε ο Υπουργός στην απλώστευση, στο έργο που έχει στο υπηρεσιακό της μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και στην ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων. Από την άλλη μεριά όμως θέλουμε να έχουμε εφαρμογές της συμμετοχικής διακυβέρνησης στην πόλη και αυτό αφορά εμάς, το επιχειρήσουμε με ίδιους πόρους, τώρα που βελτιώνουμε τα οικονομικά μας και εξορθολογίζουμε τα ζητήματα που βρήκαμε, αλλά και με πόρους από την όχε του αναπτυξιακού συνδέσμου της Δυτικής Αθήνας, όπως ανέφερε η Περιφερειάρχη. Αυτό αφορά την οπτικοποίηση των δεδομένων, με διεργασίες και μοντέλα ανοιχτής διαβούλευσης, δράσεις καταπολέμησης του ψηφιακού αναλφαβητισμού, συμμετοχικές διαδικασίες κατάθεσης προϋπολογισμού, ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας με πολίτες και επιχειρήσεις και αξιοποίηση της ληφθής ανάδρασης από αυτούς. Είναι εξυπηρέτηση ψηφιακών ετοιμάτων των πολιτών, το κάνουμε και σήμερα, αλλά σε πολύ πρωτόλιο επίπεδο, ελεύθερη και έγκαιρη ενημέρωση για το έργο του Δήμου. Αξιοποίηση των ανοιχτών δεδομένων. Και επειδή δεν έχουμε τα λεφτά για να κάνουμε κάτι περισσότερο και κλείνω, μπορώ να λέω πάρα πολλά πράγματα και για πάρα πολλές δράσεις που έχουμε κάνει. Έχουμε προσπαθήσει σε ένα κινητό τηλέφωνο να κάνουμε, σε ένα κινητό τηλέφωνο, με ένα link στην ιστοσελίδα του Δήμου, ο κάθε δημότης της πόλης να μπορεί να ελέγξει το τι λεφτά δίνει και πού τα δίνει και πώς τα δίνει και πόσο τα δίνει. Η Δημοτική Αρχή με ένα πρόγραμμα που λέγεται Ινφοδράση. Έχουμε μέσα ενσωματωμένο, γιατί εμείς είμαστε ένας Δήμος που κάνει κάθε χρόνο δημόσιο απολογισμό, καλεί όλους τους φορείς και αντιμετωπίζει εκεί το τι. Δυστυχώς δεν αντιμετωπίζουμε τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Την κριτική των άλλων φορέων δεν έρχονται να μας κάνουν κριτική, γιατί ξέρουν τα ζητήματα. Έτσι μας είπαν στην τελευταία φορά. Και είναι αντικειμενικοποιημένα για να μπορεί κάποιος να παρακολουθεί την εξέλιξη. Και έχουμε και μια άλλη εφαρμογή, γιατί δεν είχε βγει τότε, όπως πληροφορήθηκα, του Πανεπιστημίου των Πατρών, μια εφαρμογή για την πόλη, που λέγεται Novoville, μια πλατφόρμα. Πληρώνουμε συμμετοχή και σε αυτή, όπως και στην Ινφοδράση, για να ανεβαίνουν τα στοιχεία και να μπορεί να πληροφορείται ο πολίτης. Και με αυτή την εφαρμογή, την Novoville, μπορεί να παρακολουθεί το αίτημά του πολίτης και να παίρνει απάντηση στο τηλέφωνο του, αφού φωτογραφίσει και το στείλει, και μπορεί να παρακολουθεί τη διαδικασία και ο κάθε δημότης που θα μπει στην εφαρμογή, για να δει τι εξυπηρέτηση έχει και με τι ταχύτητα επιλύονται τα αιτήματα από μια ανεξάρτητη που απλώς πληροφορεί τις υπηρεσίες μας. Θέλω να πω και να τελειώσω ότι οι προσπάθειες που κάνουν οι Δήμοι και θα κάνουν οι Δήμοι στη χώρα μας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Υπάρχουν Δήμοι που είναι πρότυπα, όπως είναι τα Τρίκαλα, αλλά έχουν μια υποδομή και μια επένδυση σε αυτή 25 χρόνων, από την εποχή του Ταμήλου. Τα Τρίκαλα δεν είναι εφεύρημα της τελευταίας τετραετίας, είναι 20 χρόνων. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν οικονομικές δυνατότητες, που μακάρι να τον πάρει ο Νάσος, γιατί έχει τεράστια δυνατότητες ο Δήμος της Αθήνας. Και από άποψη ανθρώπινου δυναμικού και από άποψη πόρων, όπως και πολύ μεγάλη Δήμη. Υπάρχουν εφαρμογές και Δήμοι που έχει επενδύσει. Ιστορικά, ξέρετε κάτι, είμαστε μια χώρα που δεν έχει θεσμική μνήμη, που ποτέ δεν έχει κάνει αξιολόγηση πού έχει επενδύσει, πόσο έχει επενδύσει, για να πάρει παράδειγμα, όχι από τα θετικά μόνο, και από τα αρνητικά παραδείγματα, για να μην τα επαναλάβει, για να μην είναι συσήφια η προσπάθεια. Αυτά τα πράγματα που εμείς λέμε, επερώμαστε για ένα πράγμα, γιατί με αυτή τη λογική, την ανοιχτή, των ανοιχτών δεδομένων, την ανοιχτή κατάσταση, κατορθώσαμε σε ένα, όπως καταλαβαίνετε, για έναν αριστερό, δύσκολο περιβάλλον να σε αξιολογεί ως πρώτο Δήμο για τη χρηστή διακυβέρνηση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Ευρώπης, η Γαλλική Τεχνική Βοήθεια και το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πώς γνωστόν στην ΚΕΔΕ, πλειοψηφή η αριστερά. Και ταυτόχρονα να λέμε ότι οι πολίτες μας, αυτοί που ήξεραν, γιατί εγώ ούτε ήξερα ότι γινόταν και ηλεκτρονικό ανεξάρτητο, μας έδωσαν σε πολλά σημεία καλύτερη βαθμολογία από ό,τι μας έδωσαν, από ό,τι δώσαμε εμείς στον εαυτό μας. Γιατί θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς απέναντι σε αυτά. Τα λέω αυτά γιατί υπάρχουν προσπάθειες και χρειάζεται να γίνει μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση που δεν μπορέσαμε να την κάνουμε. Και ως πολιτικός χώρος. Τα μνημόνια τελείωσαν. Τώρα αρχίζει η μάχη αντιμετώπισης της καθημερινής ζωής και η μάχη που θα δώσουμε όλοι μαζί για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και εδώ οι συμμαχίες μας θα είναι μεγάλες και ευρείες και θα είναι πάρα πολύ συγκροτημένες. Και χρειάζεται πρόγραμμα και επεξεργασία για να το πετύχουμε, γιατί όλοι αγαπάμε τη χώρα μας. Έτσι, ανεξαρτήτως της προσέγγισης που έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και για την υπομονή σας.